Εύκολη υπόθεση για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αποδείχτηκε η αναμέτρηση απέναντι στον Ορφέα Ξάνθης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της πρώτης φάσης του κυπέλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, καθώς επικράτησε με 4-1. Στο 16ο λεπτό, ο Καλαϊτζίδης με κοντινή κεφαλιά μετά από άστοιχη έξοδο του γκολκίπερ Αθανασίου έκανε το 1-0, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Απόλλων ανέβασε στροφές και πέτυχε άλλα 2 γκολ σε διάστημα 3 λεπτών, καθαρίζονταν ουσιαστικά το μάτς. Ο Νικολόπουλος στο 61ο λεπτό έγραψε το 2-0 και ο ίδιος παίκτης στο 63ο, μετά από φάση διαρκείας, πέτυχε το 3-0. Το 4-0 σημειώθηκε στο 75ο λεπτό με όμορφο πλασέ και πάλι από τον Νικολόπουλο, ο οποίος πέτυχε και hat-trick. Το μόνο που κατάφερε ο Ορφέας ήταν να μειώσει το 87ο λεπτό με σούτ του Ξαντινίδη. Πέρα από τα γκόλ, οι δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι. Μετά την νίκη πρόκριση επί του Ορφέα, ο Απόλλων Καλαμαριάς θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση του κυπέλου, την Απέλα Γκαδά. Για μας είναι παιχνίδια αυτά εμπειρίας και μέχρι εδώ που φτάσαμε ήταν πάρα πολύ καλά. Είμαστε χαρούμενοι μέχρι εδώ που ήμασταν. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε λίγο καλύτερα. Στο πρώτο 20 λεπτό δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Αν εκεί πέρα ισοφαρίζαμε, ήμασταν πιο σοβαροί μπροστά και δεν κάναμε τα λάθη πίσω, μπορεί η εξέλιξη να ήταν λίγο διαφορετική. Χρησιμοποιήσαμε πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και αυτό και μόνο έδινε ένα κίνητρο σε αυτούς να αγωνιστούν με πολύ υψηλό επίπεδο προσπάθειας. Αυτό έγινε τουλάχιστον τους περισσότερους. Πετύχαμε λοιπόν άλλη μια νίκη και κλείσαμε αυτήν τη χρονιά με πολλές επιτυχίες. Συνεχίζουμε και στο θεσμό του κυπέλου με την ίδια σοβαρότητα και με υψηλά κίνητρα.